Καλό είμαι. Κάτσε γιατί είναι σκαλί σε τόπο. Ξέρετε, εγώ μετά δεν θυμήθηκα. Περίμενε, περίμενε. Εντάξει, το έχω, το έχω. Τι να κάνω. Να σε κάνω. Να με κάνετε ένα διάβασμα. Αυτό το διάβασμα ποτέ δεν κατάλαβα. Αυτό το ελεύθερη που το αυτό περιζήτη τη εργένησα, δεν με ξέρουν οι άνθρωποι. Γιατί είσαι, είσαι μια κοπέλα. Εμείς που είμαστε φίλοι όμως λέγεται. Μια κοπέλα η οποία είναι όμορφη. Ναι. Έχει τη δουλειά της, είναι συγκεντρωμένη, είναι σοβαρή. Πολύ. Είναι, θεωρείται περιζήτη εργένησα. Αυτό είναι. Ναι. Okay. Έτσι όπως το πήγες, Φέ μου, τηλεφωνήσε τώρα στο 90-11-51-51-10. Δίνουμε 5.000 και την Κατερίνα Καγκάκη δηλαδή σήμερα. Δεν έχω θέμα. Άμα έχουμε τέτοιες πιθανότητες, εγώ χαρά μου. Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι επειδή αφιερώνεται πάρα πολύ στη δουλειά της και τώρα που την έχω γνωρίσει καλύτερα, επειδή έχει είμαστε εδώ. Έχει δώσει συνέντευξη ότι ο επόμενος που θα πει ότι επειδή είναι δυναμική, δεν έχει παντρευτεί ακόμα, θα καστοκηθεί. Δεν είπα για το δυναμική, είπα έχει αφιερωθεί στη δουλειά της. Όταν μια γυναίκα. Τι ώρα έφυγε εσύ χτες από το γραφείο, Κατερίνα μου. Όχι, θα το πει γιατί. Πες του, τι ώρα. Πρωινές, πρώτες πρωινές. Όταν φεύγεις ξημερώματα. Συμβαίνουν. Ωραία. Και γιατί δηλαδή, ποιος αποκλεί να βρει τον καλό της ζωής της μέσα από τον εργασιακό της χώρο, δηλαδή. Αυτό να σου πω κάτι, γιατί? Γιώργο. Ναι. Θεωρώ ότι αυτό πλέον θα είχε συμβεί. Συγγνώμη, στις σχέσεις που είχες στη ζωή σου, ποτέ. Δεν ήταν μέσα από τον ίδιο χώρο. Ποτέ. 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 Γιατί? Δεν ξέρω, δεν έτυχε. Δεν σε φλερτάρουν οι άντρες μέσα στον χώρο επειδή έχεις ισχυρή θέση κτλ. Να πω κάτι πολύ κακό. Ναι. Νομίζω ότι δεν τους βλέπω καν. Δηλαδή στη δουλειά είμαι τελείως αλλού. Αφιερωμένη στη δουλειά. Ναι, είναι κακό όμως αυτό. Γιατί τελικά όταν καταλήγουμε, και μιλάω για όλους μας, όταν καταλήγουμε να περνάμε πάρα πολλές ώρες στο γραφείο πια, δηλαδή σε αυτή τη δουλειά τα τελευταία 8 χρόνια περνάω πάρα πολλές ώρες, είναι ο κόσμος μου αυτός. Αν λοιπόν αποκλείσεις αυτόν τον κόσμο, εξορισμού έχεις αποκλείσει πάρα πολλούς ανθρώπους. Το σκέφτομαι πολύ τελευταία. Όπως επίσης όλοι φαντάζονται ότι γνωρίζεις, λέει, μα τι τη δουλειά, όλο γνωρίζεις κόσμο. Εγνωρίζεις κόσμο, συγγνώμη. Γνωρίζω για να καταλάβω. Εσύ που είσαι η υπεύθυνη, ας πούμε, δημοσίου σχέσεων επικοινωνία του ομίλου κτλ. Του ομίλου. Ως εκ της θέσεώς σου, έρχεσαι σε επαφή με εκατοντάδες ανθρώπους. Ωραία. Οι οποίοι όμως είναι οι ίδιοι επί σειρά ετών. Δεν βλέπεις πάρα πολλούς καινούριους ανθρώπους, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Και δεν σε αρέσει κανένας από αυτούς, δηλαδή. Τώρα, ό,τι ήταν να μ' αρέσει, μ' άρεσε. Τελείωσε. Ωραία. Δεν σε φλερτάρουν όλοι αυτοί. Ή δεν το καταλαβαίνω εγώ. Έχεις κάτι δει που δεν το έχω δει. Άλλο θέλω να σου πω κάτι. Λες εσύ ότι μέσα στο χώρο δεν τους βλέπω καν. Εκτός χώρου είσαι γυναίκα. Δεν ψάχνετε. Κατάλαβες. Δεν ψάχνετε σίγουρα. Εγώ το ξέρω. Πόσο μάλλον στη δουλειά. Αλλά θα κοιτάξει όμως, θα καταλάβεις. Δηλαδή, αν κάποιος σε φλερτάρει, δεν θα καταλάβεις τίποτα. Θα το καταλάβω. ήξερες γιατί γελάω, διότι πήγα σε ένα εστιατόριο και μάλιστα όχι σε ένα εστιατόριο. Πήγα στην Αργυρό, στο καινούργιο εστιατόριο. Έτσι.